ότι όλοι οι επιχειρηματίες σημερινοί είναι κατοικοδιέτη. Αυτό ήταν ο μοναδικός πραγματικά Έλληνας επιχειρηματίας. Δείτε το. Το ελληνικό μέλλον δυσίωνον. Ένα προϊόν δικό μας, Φιλιππίν, ελληνικό, το οποίο είχε 50 δραχμές, άντε σήμερα να είχε 300, μια πολυεθνική σύνολο, το πρώτο Ελλάδα, 3.000. Και αφού δεν υπάρχει, είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το ξένο. Διώξαμε δηλαδή ότι το ελληνικό και στην Ελλάδα φέραμε το ξένο, το ξένο. Το οποίο πλέον ορίζει την ελληνική βιομηχανία, γιατί τώρα πάμε του συνταξιούχου, με τις βιομηχανίες, με τα ακριβώς. Και αυτό το λέτε εσείς ότι είναι μια μεθόδευση. Μεθόδευση όπου μεσολαβούν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν ξένα συμφέροντα ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι μια προδοσία, απροδοσία με μεγάλα γράμματα και με κεφαλαία, ιστοκύβο. Διότι κύριε Νόλη, προσέξτε, δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι, να τρελάθηκαν οι γεωργοί της Ελλάδος, να τρελάθηκαν οι κτηνοτρόφοι, μας να τρελάθηκαν οι βιοτέχνες, να τρελάθηκαν οι βιομήχανοι, να τρελάθηκαν οι εμποροί. Όλη η παραγωγική διαδικασία της χώρας βρίσκεται σε διάλυση. Ναι, αλλά δεν ευρίσκεται σε διάλυση. Μας τι μεσολάβησε. Μεσολάβησαν ορισμένες τι. Νομοθετημένες οικονομικές, νομικές δομές της χώρας. Και αν θέλετε, με συνεχή ήρθε και η εκρατική βολή της κοινής αγοράς. Τι εννοούσε ο Μαγκαρίτης. Στο Κερίζα Κίνδυ, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός το 1976, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος με την χρονολογία, αλλά έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Έκανε εξόρυξη πετρελαίου στο Κερί, στα 60 μέτρα βάθος. Μια περιοχή του Κερί που θα μπορούσε να είναι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής Παμπλούτη. Τις εκατομμυρίων, σας το λέω από τώρα. Όλοι τους από το 76 μέχρι σήμερα. Έκανε εξόρυξη. Ξέρετε ότι έκανε ο Εύερτ και η Νέα Δημοκρατία τότε νόμο που απαγόρευαν την εξόρυξη πετρελαίου από ιδιώτας. Μόνο από εταιρείες του εξωτερικού έπρεπε να γίνουν εξορύξεις. Νόμος, τον κάνανε ήδη. Αυτό λέει ο Άρης Γιαννόπουλος. Κάνανε νομικό πλαίσιο ώστε να σε πάει φυλακή. Και τι έγινε. Τον συνέλαβα, σταμάτησε η διαδικασία εξορύξεως και τον βάλα φυλακή. Προφυλακίστηκε και βγήκε. Το επόμενο. Κατασκεύαζε ο ίδιος η εταιρεία του, Κροπή, μεγάλη εταιρεία, πήγε και την πήρε ο Πρωθυπουργός της χώρας, τον κάνει λέει πάρκο τώρα, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Κορπέτσι είναι αυτό. Κατασκεύαζε όπλα. Όπλα. Η Φέρκια και τα λοιπά. Του κλείνουν την εταιρεία διότι απαγορεύεται η ιδιότητα να κατασκευάζει όπλα. Πολεμικά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Του έτσι έγινε την εταιρεία. Το ίδιο έγινε, αν θυμάστε, με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του 1972. Έκανε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ηλεκτρικά, κανονικά, ηλεκτρικά. Υπάρχουν φωτογραφίες και υλικό, αν το έχεις και σε άλλα εκπομπή το έχεις και παλιά. Τι έγινε, ξέρετε. Απαγόρευσε η κυκλοφορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Δεν θα βγαίνουν και με ηλεκτρικά. Νόμος του κράτους. Το 1974-1975. Έφυγε γι' αυτό. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων στην χώρα μας ήταν τα τρίκυκλα. Τα οποία ήταν και διεθνώς και στην Ιταλία τα έβρισκες και στη Γερμανία τα έβρισκες. Αυτό ήταν αυτοκίνητα τρίκυκλα, θυμάστε, η μεγαλύτερη ηλικία, ναι. Και βγάζει νόμο ο Καραμαλής, Νέα Δημοκρατία τότε, ατυχώς, που απαγορεύουν την κίνηση, ακούστε, αυτοκινήτων πέραν των τεσσάρων τροχών. Ή πλήρω των τεσσάρων τροχών. Σου λέει, τρίκυκλο, δεν κυκλοφορείς, το κατάλαβες. Αφού έτσι κάναν τους νόμους, το καταλαβαίνετε. Τους φτιάχνουν όπως θέλουν εδώ και δεκαετίες για να τελειώσει η Ελλάδα, η χώρα μας. Η παραγωγή της. Η παραγωγή της μας ρήμαξαν. Πώς έκλεισαν την άλλη αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεγάλη που έκανε λεωφορεία. Διαμάξι λέγοντα, πώς λέγοντα, δεν πάμε καλά. Διαμάξι λέγοντα. Γίνεται παραγγελία των λεωφορείων του ελληνικού κράτους από την Ελλάδα, από την εταιρεία. Παραγγείλει 100 λεωφορεία. Η συμφωνία ήταν να πληρωθεί το πρώτο ποσό υποκαταβολή, το τρίτο, το άλλο τρίτο μετά από 2-3 μήνες, λόγω χρόνο. Και το κράτος επίτηδες καθυστερεί να πληρώσει τη δεύτερη δόση για να κλείσει εταιρεία και κλείνει εταιρεία. Και τι κάνει ο Παδρέου, πάει και παίρνει από την Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος, η Πολωνία, κάτι λεωφορεία σαν βαλά και τα φέρει στην Ελλάδα. Η Ρουμανία, δεν είμαι σίγουρο. Αυτά είναι τα εγκλήματά του. Θέλω να σα πω κι άλλα. Άπειρα παραδείγματα. Άπειρα. Γι' αυτό και σήμερα, ακόμη και τώρα, παραγωγικό ιστό δεν μπορεί να υπάρχει με αυτού που κυβερνάνε. Γιατί είναι τα παιδιά του, τα ανήψια του, η επόμενη γενιά του. Με την ίδια λογική. Έχουν την
και ονόματα. Δεν κρυβόμαστε. Θέλετε πραγματικά, και το λέμε, να είναι πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Γιατί πολλοί μπορεί να το γιατί αυτό. Μα το λέω πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, γιατί θέλουμε να κάνουμε πρώτη την Ελλάδα και πρώτη τους Έλληνες. Γιατί το αξίζουμε. Εμείς είμαστε το καλύτερο αύριο. Εμείς είμαστε το καλύτερο αύριο. Τέλος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε επιστρέφω σε λίγο. Θα δείτε τώρα στην Ευρωβουλή τι δουλειά κάνουν. Πολλοί δουλεύουν. Α, την πολλή δουλειά και τα λόμπις δουλεύουν μια χαρά.